Τα λόγια φτωχά μπροστά στον ανίποτο πόνο που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού τροχαίου το Σάββατο 17 Αυγούστου στον κόμβο του Γαλατά, επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτης. Εκεί, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις νέοι, ο Αλέξανδρος, ο Νίκος και ο Θοδωρής, βρέθηκαν χθες πολίτες που ένωσαν τη φωνή τους, δηλώνοντας: Φτάνει πια, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο! Κάθε μέρα βλέπουμε αίμα, κάθε μέρα. Στο νοσοκομείο μας φέρνουν παιδιά και νέα και μεγάλα. Γρουθιά στο στομάχι τα λόγια της μητέρας του Αλέξανδρου. Όχι άλλα παιδιά, γι' αυτό είμαι εδώ εγώ. Όχι άλλα παιδιά, το δικό μου το χάσα, όχι άλλα παιδιά. Στη διάρκεια της μεγάλης διαμαρτυρίας στη μνήμη των τριών νέων που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση του οδικού δικτύου στην Κρήτη και απαιτώντας το αυτονόητο, ένα δρόμο με ασφάλεια. Ο Θεός να φυλάει όλες τις οικογένειες και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν έχω τι άλλο να πω. Είμαι οδηγός ταξί 42 χρόνια. Μέσα στη νύχτα έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, αλλά αυτό το χάλι δεν το ξανά είδα ποτέ. Θα συσταθεί μια συντονιστική επιτροπή, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα και θα είμαστε καθημερινά παρόν μέχρι να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα να γίνονται μια μπάρα προστασίας τουλάχιστον για τους πολίτες. Σε δύο χρόνια δηλαδή θα μιλάμε για πόσα εικονοστάσια θα μετράμε ακόμα στην Εθνική Οδό. Γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε πιο πολλά εικονοστάσια στην Εθνική Οδό από ό,τι μπάρες προστασίας. Την εβδομάδα ζητάμε να έρθει ο κύριος Σταϊκούρας εδώ να μας δώσει λύσεις άμεσου αποτελέσματος. Μπορούνε. Εργαζόμενα στη ΜΟΜΑ, σαν ΕΝΥΠΗ, σαν χειριστής προθετή Μπολντόζα. Μέχρι το 1971. Σε αποφόδελε μέχρι ηλιοπεράματα. Από τότε και έπειτα δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει, έχει γεμίσει ο δρόμος εικονοστάσια. Είμαι 70 χρονών. Πόσα θα πεθάνω και θα γίνει αυτός ο δρόμος. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Νωρίτερα, χθες το απόγευμα, η διαμαρτυρία ξεκίνησε από τη γέφυρα του Γαλατά, όπου φορείς και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Για να πάει κανείς από τα Χανιά μέχρι το Ρέθυμνο, είναι άθλος. Άθλος. Αυτός ο δρόμος δεν είναι ούτε επαρχιακός. Έπρεπε να τον απαγορεύσουν τελείως. Είναι κακό το οδόστρωμα, δεν έχει σήμανση. Είναι κακές οι στροφές. Είναι ουρά. Μπορεί να σε πηγαίνει ένας γεροντής μπροστά με 30 χιλιόμετρα για να τραβάει μια ώρα ένα χιλιόμετρο. Πώς θα φτάσει ο άνθρωπος την ώρα του? Πρέπει να γίνει κάτι. Αμάν πια, έχουμε απειβδίσει με αυτό το δρόμο. Όλο ψευχές, όλο ψευχές, όλο ψευχές και όλο τίποτα δεν γίνεται. Ο ένας μεταδένει στον άλλο, ο ένας δίνει στον άλλο. Ο ένας στον άλλο, όχι εμείς οι άλλοι. Εμείς οι άλλοι, όλοι κάνουμε. Σε 40 σκέψεις είχα πάει. Για το ΒΟΑΚ, από το 2016 που είναι στο Ηράκλειο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο δρόμος, ο οποίος χρόνια τώρα, θυμάμαι πολύ μικρός, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Και οποιοσδήποτε ενστάσεις υπάρχουν από κάποιους, μήπως πάνε το ξανασκεφτούν και να τις αποσύρουν. Το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, αλλά δεν ξεπερνάει αυτή τη στιγμή στο νησί της Κρήτης πάνω από 600.000 αυτοκίνητα ημερησίως, δείχνει την κατάσταση που έχουμε σε ένα άθλιο οδικό δίκτυο. Ζητάμε λοιπόν άμεσα και ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης να δοθεί λύση άμεσα, όχι να περιμένουμε δύο χρόνια όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, άμεσα να δοθεί λύση στα επικίνδυνα σημεία τουλάχιστον του ΒΟΑΚ και βεβαίως να μελετήσουμε ένα δίκτυο σε όλη την Κρήτη που να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες. Πόσα θύματα έχουμε θρηνήσει, νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν πιει, μωρά παιδιά και ξεκλήρισμα οικογενειών. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε πλέον από μόνοι μας μία μόνιμη λύση αυτού του προβλήματος. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δηλώσουμε απερίφραστα είναι ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα όλων αυτών των ανθρώπων και να δώσουμε επιτέλους από μόνοι μας αυτή τη λύση στο πρόβλημά μας. Είμαστε εδώ για να πούμε στους κυβερνώντες ότι πια δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να χάνουμε τόσος κόσμος να χάνεται και νέος μάλιστα στο δρόμο αυτό που λέγεται ΒΟΑΚ, σε αυτό το θανατηφόρο δρόμο. Καλούμε τώρα, εδώ και τώρα, την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να φτιαχτεί επιτέλους αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα. Ενώνουμε τις φωνές μας, ο κόσμος, οι σύλλογοι, οι άνθρωποι απλοί, για ένα δρόμο ασφαλής, για ένα δρόμο τον οποίο η Κρήτη χρειάζεται να έχει, επιβάλλεται, γιατί η Κρήτη μας το αξίζει, για τα παιδιά μας. Αλέξανδρος, Νίκος, Θοδωρής! Καθ' όλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας και για την ασφαλή διεξαγωγή της, βρέθηκε προσωπικό της τροχέας, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.